Εθνικό Νοσοκομείο Λευκό. Σας γυρίζουμε όμως στην εκπομπή μας, όσο κανονικά μπορεί να τρέξει. Πάμε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Είναι μαζί μας ο λέκτορ στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στο ΤΕΠΑΚ, με συγχωρείτε, ο Στυλιανός ο γιατρός, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αυτό, τι σημαίνει, σε τι στοχεύει και πώς εκπονείται. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Απολογούμαστε που είστε μαζί μας σε μια τέτοια παράξενη δυστυχώς κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο μπορούμε τις πληροφορίες στον κόσμο για όλα τα υπόλοιπα που, με τα οποία θα ασχολούμαστε, και αν προκύψει, συγχωρέστε με εκπομπήμιου, θα πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας αν είναι ανάγκη. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Νικολάου. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, κύριε γιατρέ? Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, και πριν ξεκινήσω, ενημερωμένος και εγώ με αυτά τα συνταρακτικά νέα, θα ήθελα να, σαν άτομο αλλά και σαν τεχνολογικό πανεπιστήμιο, να εκφράσουμε τις ευχές μας και τις σκέψεις μας, είναι μαζί με την οικογένεια του κύριου Υπουργού, και ελπίζουμε να έχει μια καλή και ταχύ ανανάρρωση. Τι είναι το πρόγραμμα που έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα που θα κάνουμε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου? Σαν το κατεξοχήν τεχνολογικό ίδρυμα τριτοβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο, ήρθαμε σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία SAP, η οποία έχει ένα πρόγραμμα για τεχνολογική επιχειρηματικότητα σε όλο τον κόσμο με βάση τα μεγάλα δεδομένα. Και αυτό ονομάζεται SAP Startup Focus. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η SAP έχει δημιουργήσει ένα καινούργιο πρόγραμμα, το HANA, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ώστε εταιρείες είτε ομάδες που ασχολούνται με τεχνολογία μπορούν να δημιουργήσουν κάποια προγράμματα, είτε για τη διαχείριση δεδομένων όπως γεωγραφικά δεδομένα, είτε διαχείριση δεδομένων για κρατήσεις, ξενοδοχείων, εισιτηρίων, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Και με αυτό το πρόγραμμα θα έρθουν στο ΤΕΠΑΚ από την Αμερική και από την υπόλοιπη Ευρώπη να ενημερώσουν τόσο τους φοιτητές μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία που ενδιαφέρεται με την τεχνολογία, και την επόμενη μέρα θα υπάρχει μια hands-on εκπαίδευση στο πρόγραμμα. Κάποιες αυτές τις ομάδες, εάν είναι αρκετά ωριμές, κάτι σε στυλ πρακτικής εφαρμογής αυτής της θεωρίας σε εργαστήριο ή κάτι τι? Δεν είναι θεωρία, είναι μια πλατφόρμα όπου τεχνολογικές startups, νεοφυείς επιχειρήσεις, που μπορεί να είναι είτε apps είτε κάποια προγράμματα λογισμικού στους υπολογιστές, να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τα προγράμματά τους πιο ευέλικτα, για να μπορούν να διαχειριστούν πολλά δεδομένα. Σκεφτείτε τώρα ένα σύστημα κρατήσεων πτήσεων που πρέπει να βρίσκει πτήσεις από διάφορες εταιρείες για να μπορεί να σε πάρει από το α στο β. Με αυτό το λογισμικό, οι νέοι επιστήμονες που θέλουν να επιχειρήσουν, να δημιουργήσουν μια νέα πρόταση ή ένα νέο προϊόν, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ευέλικτα. Και κάποιες από αυτές τις ομάδες, εφόσον είναι ώριμες, υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτηθούν και να τους δοθεί τεχνική υποστήριξη από αυτήν την εταιρεία. Εμείς σαν Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, επειδή θέλουμε όχι μόνο να προσφέρουμε την καλύτερη εκπαίδευση στους φοιτητές μας, αλλά και να δώσουμε τις ευκαιρίες να μπορούν να προχωρήσουν μετά. Γιατί καμιά φορά αυτό που σταματούμε είναι, έχουμε πάρα πολλούς τυχιούχους ανέργους με πολλά διπλώματα. Θέλουμε να τους δώσουμε αυτή τη διασύνδεση με τη βιομηχανία, ώστε να μπορούν είτε να ενταχθούν στο εργασιακό χώρο σε κάποια μεγάλη εταιρεία, είτε να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία. Που, όπως είδαμε και με άλλα πράγματα που έχει κάνει τόσο η Chrysalis Leap, ο πρώτος επιταχυντής ιδεών σε σχέση με το περιβάλλον στην Κύπρο, όσο και κάποια events του Cyprus Enterprise Link, που και τα δύο αυτοί οι οργανισμοί υποστηρίζουν αυτή την εκδήλωση, είναι για να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους όχι τόσο νέους, να ξαναξεκινήσουν και να δημιουργήσουν κάτι, ώστε να φέρουμε πίσω την ανάπτυξη στον τόπο μας. Θα συμμετάσχουν ή θα επιχειρήσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα
μόνο φοιτητές του ΤΕΠΑΚ και αυτή είναι η συνεννόηση με αυτή την παγκοσμίου φήμης και δραστηριότητας εταιρεία που λέτε, ή είναι κάτι που θα εξαπλωθεί ενδεχομένως και αν ενδιαφερθούν και άλλοι νέοι άνθρωποι, είτε από άλλα πανεπιστήμια, είτε και απόφοιτοι πια, άνεργοι επιστήμονες κλπ. Κλπ. Δυστυχώς, λόγω κρίσης, βρισκόμαστε σε μια Κύπρο η οποία αριθμεί 70-80 τόσες χιλιάδες ανέργους, πλήστη εκ των οποίων είναι νέοι και πλήστη εξ αυτών των νέων επιστήμονες νέοι. Ναι, πολύ καλή ερώτηση σας. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλους τους νέους επιστήμονες και τους μη νέους, όπως είπα, που θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή. Θα βρουν τις πληροφορίες για το πρόγραμμα εάν αναζητήσουν σε μια μηχανή αναζήτησης SAP HANA Cyprus, θα βρουν την ιστοσελίδα και θα μπορούν να γραφτούν. Το πρόγραμμα θα είναι στις 4 και 5 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο κτίριο Σικοπετρίτη. Αν χρειαστούν οποιασδήποτε πληροφορίες, φυσικά μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, μπορούν να βρουν τα στοιχεία μου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς σαν Πανεπιστήμιο θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία όχι μόνο στους δικούς μας φοιτητές, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Και η συμμετοχή αυτή και των φοιτητών σας, αλλά και των υπολείπων που θα ενδιαφερθούν, δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος, έτσι? Κανένα κόστος απολύτως, ίσα-ίσα είναι δωρεάν. Η εκπαίδευση που θα, τόσο η ενημέρωση της πρώτης μέρας που θα γίνει στις 4 Απριλίου, όσο και η εκπαίδευση στις 5 Απριλίου είναι δωρεάν. Και κάποιες από τις ομάδες, ίσως πιο όριμες σε αυτές που έχουν κάποιες από τις καλύτερες ιδέες, μπορεί να τύχουν και χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης για ένα πρόγραμμα 16 εβδομάδων από την ίδια την SAP. Αυτό ποιος θα το κρίνει, η εταιρεία, ή θα κρίνετε εσείς ως πανεπιστήμιο που συνεργάζεστε αυτή την ώρα με την εταιρεία για να τους πείτε, ξέρετε, αυτοί και αυτοί είναι όριμοι, είναι οι καλύτεροι, έχουν προοπτικές, πάρτε τους και χρηματοδοτήστε τους, ξέρω εγώ? Αυτό το πρόγραμμα είναι διεθνές. Έχει ήδη εξαχθεί πάνω από 55 χώρες και πάνω από 1.000 startups, νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουν τύχη υποστήριξης σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε οι κυπριακές, αν θέλετε, ομάδες θα ενταχθούν σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια και γι' αυτό θα έρθουν τόσο από την Αμερική, από το Silicon Valley, όσο και από την Ευρώπη, άνθρωποι εκπαιδευτές, οι οποίοι θα είναι αυτοί που θα εκπαιδεύσουν και θα κρίνουν ποιες ομάδες αξίζει να προχωρήσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά ακόμα και για αυτές που δεν θα καταφέρουν να περάσουν, η εμπειρία και μόνο θα τους βοηθήσει να βρουν ίσως αλλού τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να προχωρήσουν. Η εταιρεία αυτή, SAP, πώς λέγεται, πώς επέλεξε να έρθει στην Κύπρο και να συνεργαστεί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, πώς προέκυψε αυτή η συνεννόηση? Σας βρήκαν, τους βρήκατε? Είναι πολύ, πολύ, πολύ καλή ερώτησή σας και το πώς έγινε αυτή η σύνδεση ήταν από τις αρκετές προσπάθειες, παρόλο που είμαστε ένα νεαρό και μικρό πανεπιστήμιο τόσο στην Κύπρο αλλά και στον ευρύτερο χώρο. Ξεκίνησε η σύνδεση από ένα ερευνητικό πρόγραμμα ενός συναδέλφου στο Πανεπιστήμιο, όπου έτυχε χρηματοδότησης και έγινε το ίδιο μια νεοφυής επιχείρηση, έτυχε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσω κοινωνικής δικτύωσης, βλέποντας αυτό το πρόγραμμα, η SAP ήρθε σε επικοινωνία μαζί μας με αυτόν τον καθηγητή, τον Δόκτωρ Αλέξανδρο Χαλαμπίδη, και θα επέλεξε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να κάνει αυτό το event, ώστε για τον λόγο ότι μας εμπιστεύεται σαν το κατεξοχήν τεχνολογικό ίδρυμα στον τόπο. Μάλιστα, λοιπόν. Κάντε μια παύση, κύριε Γιατρέ. Είπα και προηγουμένως. Ξαναγυρίζουμε στον φιλοξενούμενο μας, τον κύριο Γιατρό, για να δούμε και τι άλλα προγράμματα έχει τώρα που τρέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ή τι έχετε κατά νου, για να δώσουμε και την εικόνα. Ξέρετε, το είπατε προηγουμένως την ώρα που σας διάκοψα, ότι
τη χάνει σεβασμού, αναγνώρισης, έχει το κύρος του το ΤΕΠΑΚ, όπως και, το, και τα άλλα πλέον πανεπιστήμια της Κύπρου. Αν γυρίσουμε δύο δεκαετίες πίσω και κοιτάξουμε το εκπαιδευτικό τοπίο στην Κύπρο και την, την εικόνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και αυτό που βλέπουμε σήμερα, κάποιος θα μπορούσε να εκπλαγεί πολύ ευχάριστα για αυτό που έχουμε ως εξέλιξη. Μακάρι να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στα χέρια, τι έχετε κατά νου? Κοιτάξτε, μόλις χθες κατά κρύα το Τεχνικό Πανεπιστήμιο, η Σχολή Μηχανικής Τεχνολογίας, στην οποία ανήκω σαν λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, είχαμε μια εκδήλωση όπου αναδείξαμε το ερευνητικό μας έργο και έτυχε και χαιρετισμό από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο, παρόλο της μικρής, το μικρό μήκος της ζωής του μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να αντλήσει αρκετή χρηματοδότηση τόσο από κυπριακά, εθνικά, αλλά ακόμα περισσότερο και από διεθνή προγράμματα, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και άλλα εκτός Ευρώπης. Έχουμε καταφέρει να έχουμε συνεργασίες με εταιρείες διεθνούς πενηλεκούς. Πέρσι είχαμε μια μεγάλη εταιρεία υπηρεσιών υδρογονανθράκων, η οποία έκανε ένα κέντρο αξιολόγησης υποψηφίων και μάλιστα κάποιοι προσφυτές μας κατάφεραν να προσβληθούν σε αυτήν την εταιρεία και τώρα εργάζονται ήδη στο εξωτερικό. Για φέτος έχουμε το SAP HANA, η οποία θα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εξωτερικευόμαστε κοντά στην κοινωνία και να βοηθούμε τον κόσμο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια παρουσία, μια νέα πρωτοβουλία όπου δουλεύουν οι δευτεροετής φοιτητές του τμήματος μου. Περιεργάζονται μια πρόταση για το Διεθνές Αναλυμμένα Λευκοσίας. Είχαμε ήδη μια επίσκεψη χθες και θα την παρουσιάσουμε συνοπτικά την πρώτη, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, την άλλη εβδομάδα σε μια εκδήλωση του Εσπερινού Λυκείου Λεμεσού. Οπότε γίνονται αρκετά πράγματα στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο. Και μακάρι στην επόμενη φάση να μας πείτε πολλοί από τους φοιτητές μας μέσα από αυτά τα προγράμματα κλπ. Εργοδοτούνται όχι στο εξωτερικό αλλά εδώ στην Κύπρο για να ξαναφέρουμε και την δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη και κυρίως την ελπίδα στην Κύπρο που πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι πώς και γιατί μας στίζεται αυτή την ώρα και πόσο μας επηρεάζει η οικονομική κρίση. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες στην συνέχεια. Να είστε καλά. Γυρίζουμε.